Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνεργάτες, Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί προσκεκλημένοι και όσοι έχετε έρθει, ΜΜΕ. Για μένα σήμερα αυτή η εικόνα εδώ είναι λυπηρή, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, και πρέπει να το δούμε όλοι μας. Δεν γίνεται στην δεύτερη κορυφαία έτσι, διαδικασία που είναι η ψήφιση τεχνικού προγράμματος να μην υπάρχουν τουλάχιστον οι μισοί και παραπάνω πρόεδροι. Είναι λυπηρό αυτό που γίνεται. Κάτι δείχνει, πρέπει να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον στους προέδρους, όχι μόνο το μισό χρόνο το προεκλογικό, αλλά να έρχονται να συμμετέχουν για να βλέπουν τι ψηφίζεται, τι δεν ψηφίζεται και τι γίνεται. Φυσικά και είμαστε χαρούμενοι για όλα αυτά που γίνονται στην έτσι, ανατολική πλευρά της πόλης. Έχουν ξεκινήσει τα έργα. Σε λίγο, όπως είπατε και κύριε Δήμαρχε, πολύ σωστά, θα γίνει και το μεγάλο δίκτυο της σύντρευσης, θα συνδεθεί και της Οσάνδρας. Είναι ένα έτσι έργο πολύ μεγάλο, το οποίο θα δώσει οριστική λύση στην ίδρυυση της πόλης Αρδαίας. Όπως είδατε και σε ένα site του Υπουργείου Υποδομών, ο βιολογικός υπάρχει, είναι μέσα, συνεχίζει, οπότε το πάνδρεμα του νερού με την αποχέτευση θα δώσει οριστική λύση στην πόλη της Αρδαίας, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα και επιτέλους να γίνουμε έτσι μια άλλη πόλη, αφού και ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που έχει γίνει θα δώσει μια άλλη έτσι, ανάπτυξη και όθηση, γενικά αλλαγή εικόνα στην πόλη της Αρδαίας. Θα ήθελα λίγο κάποια στιγμή να μας ενημερώσετε για τα έργα. Γιατί έχουν σταματήσει εδώ για την ανάπλαση των πεζοδρομίων και γιατί έχει σταματήσει το πάρκο εκεί του Αγίου Αντωνίου. Ορίστε, ο καιρός πέρασε, ο εργολάβος εντάξει, ήταν καλοκαίρι, έκανε ζέστη, τώρα έχουμε τα παιδιά, θα βρούμε δικαιολογίες, ήταν οι Πανελλήνιες, να μην δώσουμε, να μην κάνουμε. Τώρα πάλι θα αρχίσουμε τα ίδια. Μετά θα κάνει κρύο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βάλετε τον εργολάβο, να τον πιέσετε, να δουλέψει, να αποδώσει το έργο στην τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να μην είναι αυτή η εικόνα. Γιατί χθες ήμουν εκεί στο πάρκο του Αγίου Αντωνίου. Δεν είναι η εικόνα. Ενώ ξεκίνησε πολύ ωραία, σταμάτησε, θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί. Είχαμε πει για αστοχία υλικών ότι δεν μπορούσε να τα φέρει. Από εκεί και μετά όμως καλό είναι να τον πιέσετε. Εννοείται από τη μεριά μας ότι θα ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα καθώς είναι. Να μην πάμε στο είναι πεπατημένοι, είναι έργα μπάτσι ή είναι συνεχιζόμενα και αυτά. Τα ψηφίζουμε γιατί πρέπει να γίνουν. Φυσικά είναι φτωχό. Δεν αλλάζει κάτι. Και δεν φταίει κανένα δήμαρχο. 406 χιλιάρικα σάτα. Τι να πει κανείς. Αν δεν κυνηγήσουμε χρηματοδοτήσεις, κύριε Δήμαρχε, το αναφέρατε εσείς προηγουμένως ότι δεν θα έχουμε αρκετές χρηματοδοτήσεις. Φυσικά και είναι κακός ιονός. Γι' αυτό και χρειάζεται γνώμη μου να καλέσετε εδώ τους τοπικούς βουλευτές, τους κυβερνώντες και πρέπει να γίνει μια σύσκεψη, να ιεραρχήσετε θέματα, προβλήματα και το τι θα ζητήσετε προκειμένου να πιάσουμε όλοι από τη μεριά μας προκειμένου κάτι να έρθει στο Δήμο. Αν μιλάμε για ορίζοντα 27, με λίγα λόγια, 27 να ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα, 28 να έρθει η πρόταση, 29 η δημοπρασία, δεν γίνεται δουλειά έτσι, πρέπει να πιάσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα, όχι για να κάνουμε στήρα αντιπολίτευση, αλλά για να κάνουμε έτσι σοβαρή δουλειά προκειμένου να μην αφήνουμε να περνάνε τα χρόνια. Χαίρομαι από τη μεριά μου που έχουν προχωρήσει πολλά μεγάλα έργα στο Δήμο Ολλοφίας, όπως και το κάστρο της Χρυσής που ορθώς επισκεφτήκατε, και να γνωρίζετε πλέον ότι επειδή είμαι καθημερινά στον νηπιαγωγείο των Προμάχων, έχει φτάσει πλέον στην τελική του μορφή, έχουν πέσει όλες οι πλάκες, οι σκεπές, έχει γίνει τώρα και η μόνωση. Πρόκειται για ένα στολίδι και σχεδόν και το υπόγειο κάτω είναι εντελώς έτοιμο. Είμαι καθημερινά εκεί, πηγαίνω, βλέπω. Είναι μια αναστοίχημα για μένα. Έλεγα αν θα προλάβουν μέχρι και η κόρη μου να μπει μέσα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Ορίστε. Όχι. Όχι, δύσκολα, δύσκολα. Για κάτι μήνες θα το χάσουμε ίσως. Δεν πειράζει. Θα μείνει στολίδι, παρακαταθήκη, ένα καινούριο σχολείο εδώ στο Δήμο μας, το οποίο. Φέτος είναι έτσι ευήλωνα τα πράγματα, καθώς έχουμε πάλι δύο τμήματα εμείς στο νοικιαγωγείο, οπότε είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Στα θέματα θα τοποθετηθώ.